Καλησπέρα, ίδια μέρα. Πόσο είπαμε ότι έχει 23, 22, δεν θυμάμαι, Παρασκευή. Ο μάγκας που με είπε φελό το πρωί, ξέχασα να σας πω, μετά μου έγραφε και ποιος μαλάκας, ήθελα να ξέρω ποιος μαλάκας εργοδότης σε πληρώνει, σε έχει πάρει στη δουλειά του, κάπως έτσι. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά μου τα έγραψε στο βίντεο που τα χώναμε στο παλάτι, στο βασιλιά, στη Φρυδερίκη, σε όλους αυτούς. Οπότε αν κρίνω από τα φιλοβασιλικά σου συναισθήματα, φίλε και αδερφέ μου, ή τα φιλοχουντικά σου, ή τα φιλοακροδεξιά σου, εσύ μάλλον τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες ή για κανένα σύγχρονο κεάδα θα τα είχες, ή για τίποτα πειράματα σε στυλ το 40, το 36, το 37, το 38, εκεί ο Μέγκελερ, κάπως έτσι σε κόβω. Εμείς έχουμε πει, η ράτσα η δική μας γουστάρει να μαθαίνει γράμματα στα παιδιά και να τα μαθαίνει να ζωγραφίζουν, να μπλέκουν με τα χρώματα, να μαθαίνουν λέξεις, να γράφουν, να είναι κοινωνικά, να μπορούν να βγουν σε ένα μαγαζί να πιούν ένα καφέ, να μπορούν να καταθέσουν ένα στεφάνι, να μπορούν να κάνουν μια ωραία παρέλαση μεταφιεσμένα στο καρναβάλι, να κάνουν μια ωραία γιορτή όταν κλείνουμε τον Αύγουστο. Όλα αυτά τα ωραία με αυτά τα παιδιά. Εσύ δεν τα ξέρεις αυτά. Εσύ ψάξε να βρεις ποιος είναι ο μαλάκας ο εργοδότης που πληρώνει εμένα. Τέλος πάντων, ένας από τους λόγους, δεν είναι πολύ, κάποια στιγμή, να σήμερα θα σας πω έναν από τους λόγους. Ένας από τους λόγους λοιπόν που βρίσκομαι εδώ, είναι κάτι τέτοια καθάρματα. Δεν ήθελα άλλες συναναστροφές με τέτοιους ανθρώπους, γιατί εκεί δεν καθόμουν τώρα να τους κουβεντιάσω, δεν καθόμουν, αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν κουβέντα. Όταν κάτι σε ενοχλεί, για να πάψει να σε ενοχλεί, μόνο αν πάψει να υπάρχει. Σωπαίνουν τα πουλιά και η θλίψη μου στεχνή παρακαλάει. Δύο-τρία δάκρυα μου ζητάει να δροσιστεί. Εγώ που έχτισα μια φυλακή από ουρανό και στάχτη, ξύπνησα και η αγάπη μου δεν ήταν πια εκεί. Πάει, η αγάπη μου ξεφτάει. Ποιος ξέρει που γυρνάει, σε ποια αγκαλιά θρυνεί. Κατά τα άλλα έχουν σήμερα στολίσαμε στον Ηλίανθο. Το βράδυ που έφυγα με τη μηχανή είχε πέσει πλέον το φως της ημέρας. Και ο Δήμος είχε στολίσει τους δρόμους, τα σπίτια σιγά σιγά τα βλέπεις, τα στολίζουν. Όπα, είπαμε, δεν τα πάω καλά με τις γιορτές, αλλά τα Χριστούγεννα τα παρασυχαίνομαι. Ένας από τους λόγους είναι η ονομαστική μου γιορτή. Τη συχαίνομαι την ημέρα της γιορτής μου. 25 Δεκεμβρίου, ωραία, και έπεσα Σάββατο 19 Δεκεμβρίου του 2009. Του 2009. 15 χρόνια πίσω. Και από εδώ ακριβώς μία εβδομάδα, Σάββατο 12 Δεκεμβρίου του 2009. 6 παρα 10 απόγευμα. Στις 12 του Δεκεμβρίου, 19 Δεκεμβρίου, 11 το πρωί. Αυτό το έχουμε ξαναδιαβάσει, το έχουμε πει, αλλά είναι τόσο ωραίο, μιας και πέσαμε, θα το πούμε. Τα συχαίνομαι τα Χριστούγεννα λοιπόν, γιατί όλοι θυμόσαστε 3-4 ημέρες τότε να το παίξετε άγιοι και καλοί και στο Θεό σας και στον άνθρωπό σας και τις υπόλοιπες 360.
και τον έναν σταυρώνεται κάθε μέρα και όλους τους υπόλοιπους στη γη. Αλλά εκείνες τις 3-4 ημέρες τρώτε ένα λαμπί, ας πούμε, και κάτι κάνετε κι εσείς. 5 χρόνια τώρα στον πύργο και 3 χρόνια, τα 3 τελευταία πριν φύγω από την Αθήνα, σύνολο 8 λοιπόν. Εγώ μόνο κάθε Χριστούγεννα μπορώ να το κάνω και πρωτοχρονιά αυτό, γιατί δεν είμαι πλούσιος. Αν ήμουν πλούσιος, θα το έκανα κάθε μέρα. Χωρίς να πολιτεύομαι. Χωρίς να κάνω τίποτα. Χωρίς να έχω καμία ομάδα, χωρίς να κάνω τίποτα. Αν ήμουν πλούσιος, είτε χθες από τον πατέρα μου να τα βρίσκα έτοιμα, θα μου πεις μπορεί να ήσουν κανένας κολοπεδαράς. Μπορεί και να μην ήμουν όμως. Μπορεί και να μην ήμουν. Μαζεύω τρόφιμα, μαζεύω ρούχα, τα δίνω σε οικογένειες. Ειδικά εδώ μου είναι πολύ πιο εύκολο στον πύργο και, και στα χωριά γύρω-γύρω. Σκουροχώρη, Κορακοχώρη, Μυρτιά, Άγιο Ηλία, γιατί είναι λίγος ο κόσμος και πάνω κάτω τις ξέρεις οικογένειες. Στο χάος της Αθήνας και τι να πρωτοκάνεις, πού να αρχίσεις από τον άστεγο που είναι δίπλα σου, γαμισέτα στην Αθήνα. Ό,τι μπορούσα έκανα και εκεί όμως. Εδώ είναι πιο καλά. Σάββατο 19 Δεκεμβρίου λοιπόν του 9 του 2009, 11 η ώρα το πρωί. Ηθική και αποσύνδεση, κοινωνικά αποδεκτή, σχέσεις άρρωστες, σχέσεις σάπιες, όνειρα φθηνά, μοντέλα συμπεριφοράς, φιγούρα περιτύλιγμα, περιεχόμενο κενό. Μα το κενό δεν επιστρέφεται, καταστρέφεται. Αγάπες με συντηρητικά, ήρωες και βιαστές, υψηλά ιδανικά, με ημερομηνία λήξεως, συνέστημα στις εκτόσεις, οδυνηρές οι επιπτώσεις, μηδαμινές απαιτήσεις και αβάστακτες ενοχές. Μα οι ενοχές δεν είναι κριτήριο, είναι δηλητήριο. Ακριβά ελαφρυντικά, γυάλινα συγχωροχάρτια, άλλοτε εφησυχασμός, κατεστημένος φασισμός, ματαιοδοξία, κορεσμός, αδιέξοδο πολιτισμός, άνθρωποι κουρέλια, σταύρωση με χρυσά καρφιά. Είναι που κανείς δεν σέβεται την αδυναμία. Είναι που κανείς δεν σέβεται τη μοναξιά. Είναι που κανείς δεν σέβεται την ευαισθησία. Είναι που κανείς δεν σέβεται τον εαυτό του. Κανείς δεν σέβεται τον εαυτό του. Αν μη τι άλλο, ακούσματα γνωστά, 15 χρόνια, πίσω, Δευτέρα 3 Μαΐου του 2010, Θεέ μου δεν σε ακούω, πες μου τι θέλεις, να προσευχηθώ ή να σε συγχωρήσω. Έτσι λοιπόν και φέτος θα προσπαθήσω να μαζέψω ό,τι μπορώ. Ρούχα έχω πολλά. Είχα μέχρι πριν από 2 μήνες τουλάχιστον 3 μεγάλες σακούλες σκουπιδιών με διπλωμένα, πλημμένα, ωραία ρούχα γυναικεία, αντρικά, παιδικά και είχα και μεγάλες από σούπερ μάρκετ, κάντε σάρι. Μου έχει μείνει μία σκουπιδιών μεγάλη και 2 σούπερ μάρκετ. Θα φύγουν τώρα τα Χριστούγεννα. Είναι καθαρά ρούχα, μου τα έχουν φέρει φίλοι, ζευγάρια, ο μαέστρος μου ο Γιώργος, με τη γυναίκα του, με τον πιτσιρικά τους. Είχα παπούτσια, τα έδωσα. Τρόφιμα ζητάω να μου φέρουνε. Όχι χρήματα, δεν μπλέκω με χρήματα, ποτέ. Ούτε στα χέρια μου θέλω χρήματα να πάρω ποτέ. Ούτε θέλω και να δώσω χρήματα. Το θεωρώ προσβλητικό να δώσεις χρήματα σε κάποιον που έχει ανάγκη. Τρόφιμα όμως, γιατί εντάξει, να δώσεις γάλατα, μακαρόνια, κάποια απορρυπαντικά, εντάξει, κάποιο γλύκισμα τώρα τα Χριστούγεννα, κουραπιέδες, τσουρέκια, μελομακάρονα, δεν ξέρω, τέτοια πράγματα.
Εντάξει, δεν είναι κακό. Ξέρω εγώ. Πέρυσι, πρόπερσι, συγγνώμη, είχα το Απρίλιο ένα Ιταλικό και έκανα τις μεταφορές με το Απρίλιο. Πήγαινε στο σκουροχώρι, λοιπόν. Βγαίνει ένα γεροντάκι. Πήγα εγώ με δύο σακούλες. Σου είπε κανείς, μου λέει, ότι ζήτησα βοήθεια και με κοίταζε έτσι αγριεμένος. Και ειλικρινά μόνο έτσι μπορούσα να το απαντήσω, το αγριεύω κι εγώ και του λέω γιατί σου είπε κανένας ότι έχεις απέναντί σου κανένα εφοπλιστή, κανέναν λεφτά και ότι τα πληρώνω από τσέπη μου. Ζήτησα από τον κόσμο να μου φέρει, ο κόσμος ανταποκρίθηκε, μου φέρανε και ορίστε σου έφερα δύο σακούλες. Και σιγά σου έφερα δύο πακέτα μακαρόνια, ένα κουτί κουραμπιέδες και μελομακάρονα, δύο τσουρέκια και ένα όμο, ξέρω εγώ, πάλμο λιπτή ήτανε. Εντάξει. Αυτό μπορώ να το κάνω, μ' αρέσει. Όχι, χρήματα ποτέ δεν θα πήγαινα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά είναι περίεργο στην απαγγελία του. Ένα τραγούδι, το λέω μάλα μας τέλος πάντων. Αλλά δεν ξέρω πώς να σας το πω χωρίς να το σκοτώσω και αν θα τα καταφέρω κιόλας. Θέλετε να το δοκιμάσουμε και όπως βγει και ας γελάει και ο κόσμος. Είναι ωραίο, δεν ξέρω ποιος το είχε. Μπορώ να ψάξω, ψάξε θα μου πεις, τι δεν ξέρεις. Ο ωραίος καναλάρχης είμαι πάντως, μάγκες μου. Το πρωί σας έλεγα, δεν ξέρω πώς, τι έχω κάνει με τα μηνύματα, με τα, έλα, με τα σχόλιά σας και δεν μπορώ να τα διαβάσω. Τώρα σας δηλώνω στα μούτρα ότι βαριέμαι να μπω να ψάξω ποιος το έχει γράψει και τα σχετικά. Αν και αυτό είναι φοβερό κουσούρι, δικό μας ελληνικό. Να ξέρουμε τους στίχους, να ξέρουμε ποιος το τραγουδάει. Και αν τυχόν δεν το έχει γράψει αυτός που το τραγουδάει και το έχει γράψει κάποιος άλλος, δεν το ξέρει τη μάνα του. Ή το ξέρουν ελάχιστοι. Επενδύσεις, διαφημίσεις, ενοχές και ανακρίσεις, εποχές για λεφτά, άπατο στα χαμηλά, με θεούς φοβερούς, με θρησκείες τρομοκράτες, με ληστές στη βουλή, αδιάφοροι χαζοί, ψευδεστήσεις, παρεστήσεις, εντολές και αντιρρήσεις, αλλαγές τα ψηλά, ίδια συνταγή, παιδιά, με κομμένα φτερά, με οράματα στημένα, αφανείς όρεπους. Δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ να σας το πω, γιατί μου έρχεται το τραγούδι. Και εγώ δεν τραγουδάω καλά, είμαι φάλσος, τι να τραγουδήσω. Αφανείς οδηγούς, αδιφάγους οπαδούς, εισοδηματίες, κεφαλαιούχοι επενδυτές, αστήμετροι της αγυρτίας, ηθικολόγοι, υποκριτές, μεταμφιεσμένοι παρθένες της εγκράτειας, νομοθέτες, θεατρίνοι, στρατηγοί πνιγμένοι στα παράσημα, στα συρίτια, στους μεγαλόσταυρους, κράχτες στα σκυλάδικα, τηλεοπτικά κόλπα με αστέρες στο θίασο της ακροματικότητας, εκλογική φάρσα με ψηφοφόρους ξύλινους και υποψήφιοι αστεί ντυμένοι παλιάτσι στο βωμό των υπερελευθεριών με δάκρυα στα μάτια για τα βάσανα του κόσμου, με πάθος για την καθαριότητα του έθνους και τη δόξα της πατρίδος. Αυταπάτες μεγαλεία και μια θηριώδη μανία, μπερδεμένα μυαλά και λογαριασμοί φωτιά, με τα χρέη ψηλά, η ψυχή στα κόκκινα, η λαγή στο σακί, δούλη τηλεοπτική. Κάνω πως δεν ξέρω, πέφτω μες στα κύματα. Άλλοι δρόμοι μας ενώνουν και άλλοι στα διλήμματα. Κάπως έτσι το πάει, ναι. Δεν το σκότωσα, σιγά μην το καταλάβατε έτσι που το είπα. Βάλτε το να γελάει ο κόσμος, ξέρω εγώ. Όχι, θα το ανεβάσω το βίντεο αυτό. Είμαι ακομπλεξάριστος. Και θα το ανεβάσω. Έκανα μια απόπειρα, αφού έτσι κι αλλιώς δεν κάνουμε πρόβες, δεν κάνουμε τίποτα. Ψάξτε το να το βρείτε, να το πείτε καλύτερα εσείς. Γιατί όχι, μπορείτε.
Και Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου του 2010. Τι μουσείο είναι τούτο. Πω. Τι αράχνες, τι φαντάσματα. Αθήνες είναι εδώ. Όλα αυτά εδώ είναι Αθήνες. Έχω γυρίσει από τη Γερμανία, την Αθήνα, το 2010. Θα έρθει ο καιρός που θα σπάσω την πόρτα και η καρδιά μου στο φως θα χυμίξει. Θα φύγω μακριά, θα πετάξω ψηλά, θα πετάω σε ασύλληπτα ύψη. Και τότε πια δεν μπορεί. Αυτή η φθηνή, αυτή η χλωμή τυποτένια μου θλίψει. Θα μείνει ορφανή, θα γυρνάει σαν τρελή. Θα ζητάει να με βρει και δεν θα με βρίσκει. Κι ούτε πρόκειται, ελπίζω, ποτέ να μου λείψει. Δεν πρόκειται, ελπίζω, ποτέ να μου λείψει.